Μαζί με την οικονομία. Εκεί υπάρχει ένα φτάσουμε. Θέμα όμως σοβαρό το οποίο πρέπει να πούμε, επιτρέψτε. Μια κουβέντα μόνο για την κουβέντα. Πιστεύω ότι τα πολιτικά κόμματα πρέπει να τοποθετηθούν για αυτή την παρέμβαση επιχειρηματία στον κυβερνητικό εκπρόσωπο κύριο Τζανακόπουλο. Τι είναι θέμα κύριο, δημοκρατίας. Για... ότι τον πήρε τηλέφωνο ο κύριος Μαρινάκης. Και όπως λέγαν δήθεν είναι ψέματα, στην πορεία έγινε παραδεκτό ότι όντως ήταν. Και αυτό είναι ένα θέμα δημοκρατίας. Όσοι επιχειρηματίες τον... παρεμβαίνουν στην όποια κυβέρνηση. Εγώ δεν γνωρίζω, κυρία Καφαντάρη, λόγο... ποιος πήρε ποιον. Και οι επιχειρηματίες. Ακούστε λίγο. Οι επιχειρηματίες δεν πρέπει να ασχολούνται με την πολιτική και η πολιτική δεν πρέπει να ασχολείται με τους επιχειρηματίες. Εγώ όμως, ως πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, δεν μπορώ να καταλάβω να βγαίνει ανακοίνωση του Μαξίμου, όπου να χαρακτηρίζει κάποιον, τον οποιοδήποτε, κύριε Καφαντάρη. Επιτρέψτε μου, ποινικά να τον εξολογεί. Ακούστε λίγο. Δεν μπορεί ποινικά. Κύριε Καφαντάρη, ακούστε λίγο. Δεν γνωρίζω τι έχει γίνει. Ακούστε λίγο. Δεν ξέρω ότι δυστυχομηθεί. Φαντάζομαι λέτε τον ίδιο που δεν μπορεί το Μαξίμου να βγάζει ανακοίνωση. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν μπορεί το Μαξίμου να βγάζει ανακοίνωση για οποιοδήποτε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλω να ευχαριστήσουμε. Κάποιον αρκέ μπορεί οπωσδήποτε. Όταν είμαστε στην πρώτη κασία. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε. Καταλαβαίνω. Κύριο Καφαλάρη, τον κύριο Καρακούλη, τον κύριο Χριστίδη. Έκανα κρίση απευθείας σε όλα τα σχολεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή. Και μάγια μου, επανερχόμαστε. Θα γυρίσουμε, αλλά εσείς μην ξεχνάτε την Παρασκευή. Έχουμε και έναν μεγάλο νικητή. Κερδίζετε δώρο αξίας 10.000 ευρώ. Ιταλική κουζίνα από την Γκρούπο Κουτσίνο Λεβεντάκης με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Έχουν μείνει